Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι θα πάμε σχεδόν real χρόνο και θα φτιάξω όλη τη συνταγή για να σας δείξω ότι για να φτιάξετε ένα τσίλικον κάνε, το μόνο που χρειάζεται είναι 10 λεπτά ακριβώς, δεν χρειάζεται παραπάνω. Οπότε, ακολουθήστε ακριβώς τα βήματα. Ακολουθήστε ακριβώς τη συνταγή και πιστέψτε με, στο τέλος αυτό που θα φάτε θα είναι μοναδικό. Αρκεί να κάνετε ακριβώς ό,τι κάνω και εγώ. Παίρνουμε μία τηγανάρα. Όχι, πάλι λάθος έκανα το μάτι. Εδώ. Και βάζουμε πάνω στη φωτιά. Θα ρίξουμε ελάχιστο ελαιόλαδο, δηλαδή 2 με 3 κουταλιές σούπας λαδάκι, και θα αφήσουμε να κάψει. Όσο ρακέει το ελαιόλαδο, πάμε να ετοιμάσουμε τα λαχανικά μας. Έχω ένα κρεμμύδι, όπου θα το κόψω λεπτές φετούλες. Εδώ. Έχω 2 σκελίδες σκόρδο που θα τις κόψω και αυτές σε πολύ λεπτές φετούλες. Εδώ. Και ρίχνω μέσα στο τηγάνι μου. Σιγανά. Βλέπετε, δεν βιάζομαι. Σε 10 λεπτά θα είναι έτοιμο. Τι να βιαστώ. Και να βιαστώ να γίνει στα 8, δεν θα κερδίσω τίποτα. Για 2 λεπτά δεν κερδίζουμε ποτέ μα ποτέ τίποτα. Λοιπόν, παίρνουμε μία ξύλινη κουτάλα και αρχίζουμε να ανακατεύουμε και να καραμελώνουμε το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο. Για να βοηθήσουμε στο καραμέλωμα, ρίχνω και ελάχιστη ζάχαρη, που τελικά θα μας βοηθήσει γενικότερα στη συνταγή μας. Ανακατεύω. Τέλεια. Και πάμε να συνεχίσουμε να προσθέτουμε υλικά. Έχω μία κόκκινη πιπεριά. Και θα την κόψω ωραίο μπρινουάζ. Βλέπετε πόσο σοβαρά πηγαίνουμε και πόσο real time πηγαίνουμε. Δεν βιάζομαι, ούτε και εσείς θέλω να βιάζεστε, γιατί έχουμε ένα τηγάνι πάνω στη φωτιά και πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι βάζουμε μέσα. Λοιπόν, και η πιπεριά κόβουμε σε λεπτές φέτες εδώ πέρα και μετά ωραία κομματάκια. Εδώ. Τώρα θα μου πεις, ρε φίλε, το τσίλι κονκάνε, εμείς ξέρουμε ότι έχει τσίλι. Όντως, έχει τσίλι. Απλά. Ξέρω ότι το τσίλι δυσκολεύεστε οι περισσότεροι να το βρείτε. Γι' αυτό το λόγο βάζω κόκκινη πιπεριά να έχουμε το χρώμα και θα ρίξω μπούκοβο. Καθώς ρίχνω μπούκοβο, ρίχνω και όλα τα αρωματικά μου μέσα. Αυτά που θα μου δώσουν γεύση. Και αρχίζω να σοτάρω. Εδώ. Μυρίζει τόσο ωραία σε αυτό το σημείο. Μυρίζει ακριβώς όπως πρέπει να μυρίζει. Ανακατεύω. Καραμελώνω και συγχρόνως παίρνω γεύσεις. Τώρα, ρίχνω μέσα το κιμά μου και αρχίζω να σοτάρω και αυτό. Να σας πω ότι πολλές συνταγές έχουν χοιρινό κιμά, πολλές συνταγές έχουν μοσχαρίσιο. Εγώ προτιμώ να βάζω μοσχάρι, περισσότερο για τη γεύση, γιατί έχει πιο ουσιαστική γεύση, πιο γεμάτη γεύση, περισσότερο σώμα η σάλτσα μου. Εσείς άμα για οικονομικούς λόγους θέλετε να βάλετε όμως χοιρινό, μπορείτε να βάλετε χοιρινό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε και να σπάσετε το κρέας με την κουτάλα, εδώ. Ακριβώς όπως το κάνω και εγώ, κοιτάξτε. Έτσι με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε να έχει μεγάλα chunks κρέατος. Γιατί άμα πάρω και τρίψω πάρα πολύ καλά, γιατί συνήθως αυτές τις συνταγές, όταν θέλουμε να χωρίσουμε το κιμά, παίρνουμε ένα σύρμα και το σπάμε με το σύρμα. Αλλά τι γίνεται, ο κιμάς γίνεται πολύ λεπτά κομματάκια. Επειδή κάνουμε κάτι σπιτικό και επειδή θέλουμε να δώσουμε την αίσθηση του σπιτικού, για μένα πολύ καλύτερα είναι να το σπάτε με το κουτάλι και να αφήνετε χοντρά κομμάτια. Και επίσης με αυτόν τον τρόπο, κοιτάξτε τι πετυχαίνουμε. Εδώ, κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ το κρεατάκι μου. Παίρνει ωραίο χρώμα και ψήνεται λες και ψήνουμε μπέργκερ. Οπότε βγάζει αρώματα, βγάζει γεύση και είναι αυτό που τελικά θέλουμε. Με το πάρει ωραίο χρώμα ο κιμάς μας. Ρίχνουμε μέσα τον πελτέ και δεν το λυπόμαστε. Θέλει αρκετό πελτέ. Και συνεχίζουμε το σοτάρισμα. Εδώ. Πόση ώρα έχει περάσει τώρα, παιδιά? Πόση ώρα? 5 λεπτά. Σε 5 λεπτά, κυρίες και κύριοι, μας το είπε ο άνδρος αυτό, σε 5 λεπτά ήδη έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αυτό το σημείο είναι σχεδόν το τελειωτικό, γιατί σε 5 λεπτά μάξιμο από τώρα η συνταγή μας θα έχει τελειώσει. Πώς? Με το που πάρει ωραίο χρώμα η πάστα ντομάτας και είναι απαραίτητο να τη δώσετε χρώμα, γιατί πολλές φορές στις συνταγές κάνουμε το λάθος και ρίχνουμε την πάστα ντομάτας στον πελτέ κατευθείαν μέσα στη συνταγή.
Αυτό που γίνεται όταν ρίξουμε κατευθείαν τον πελτέ μέσα στη συνταγή, πρέπει οπωσδήποτε να μαγειρέψουμε για πολλή ώρα το φαγητό μας. Γιατί? Γιατί ο πελτές ντομάτας βρίσκεται σε μία κονσέρβα. Για πολύ καιρό. Οπότε αυτό που θέλουμε είναι να τον ανανεώσουμε, να το φτιάξουμε καινούριο. Γι' αυτό το λόγο πάντα σοτάρουμε. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, φεύγει η πικρίλα που μπορεί να έχει ο ντοματοπελτές μας και δίνει περισσότερο σώμα στη σάλτσα μας. Το chili con carne είναι μία σάλτσα που πρέπει να έχει σώμα. Πρέπει να κάθεται πάνω στα νάτσος, σε οτιδήποτε πάνω το βάζουμε, για να μπορούμε να κάνουμε dip και να το φάμε. Οπότε, ρίξαμε τον πελτέ. Κοιτάξτε εδώ, ωραίο χρωματάκι. Και άρχισε να δένει. Το βλέπετε πόσο ωραία άρχισε να δένει. Τέλεια. Τώρα, πάμε να ρίξουμε μέσα στα φασόλια μας. Κάνουμε ένα chili con carne, χωρίς φασόλια δεν είναι chili con carne. Ανακατεύουμε. Και σε αυτό το σημείο θέλω να δοκιμάσετε, να δείτε άμα θέλετε να βάλετε παραπάνω μπούκοβο. Μπορείτε να το κάνετε πιο καυτερό, μπορείτε να βάλετε chili, μπορείτε να βάλετε ταμπάσκο, μπορείτε να βάλετε ό,τι σας αρέσει για να δώσετε αυτή την καυτερή γεύση που τελικά θέλουμε. Αν πάτε με τη συνταγή μου, πιστέψτε μου ότι θα πετύχει 100%. Λοιπόν, έχουμε έναν κύβο μοσχαρίσιο εδώ πέρα ή κοτόπουλο, μπορείτε να βάλετε λαχανικό, δεν μας πειράζει. Θα το τρίψω μέσα, γιατί δεν έχω φάει καθόλου αλατοπίπερο. Θα βάλω όμως και αλατοπίπερο, γιατί ένας κύβος δεν είναι αρκετός για τόσο πολύ ποσότητα. Βάζω πιπεράκι, βάζω αλατάκι. Και ανακατεύω. Κοιτάξτε εδώ. Τώρα, για το μόνο λόγο που θα βάλω λίγο νεράκι μέσα είναι γιατί αυτή όλη η γεύση που έχει μείνει στο τηγάνι τελικά θέλω να πάει μέσα στη σάλτσα μου. Γι' αυτό σβήνω μόλις με 100 ml νεράκι, μόλις 100 ml, όχι παραπάνω, και ανακατεύω. Πόση ώρα έχει περάσει, φίλε μου? Πόσο? 8. Σε 8 λεπτά θα περιμένουμε άλλο ένα λεπτό και το φαγητό μας θα είναι έτοιμο. Θέλω σε αυτό το σημείο λίγο να δοκιμάσω και εγώ να δω αν χρειάζεται παραπάνω κάτι από γεύση. Να σας το πω κιόλας. Η απόλυτη επιτυχία. Σε 8 λεπτά, μαζί με μπούρδες που λέω τόση ώρα και πάρλα, το φαγητό μας είναι έτοιμο. Φανταστείτε να μην μιλούσα, θα το είχα ετοιμάσει στα 5. Γιατί? Γιατί το φαγητό δεν θέλει να είσαι σούπερ τεχνίτης, το φαγητό θέλει να το αγαπάς. Άμα το αγαπάς, ό,τι και να κάνεις βγαίνει νόστιμο. Σβήνω τη φωτιά, εδώ, και έχω μπόλικο κόριανδρο, τον μισό κόριανδρο, θα τον ρίξω μέσα, και έχω τυράκι, το μισό τυρί μου θα το ρίξω μέσα, το άλλο μισό θα το κρατήσω μαζί με το κόριανδρο να το ρίξω από πάνω. Ανακατεύω. Και με αυτόν τον τρόπο έχω δώσει παραπάνω σώμα τελικά στο chili con carne μου. Κοιτάξτε εδώ. Το chili con carne το κάνεις εκείνη τη στιγμή και το σερβίρεις εκείνη τη στιγμή. Έχουμε δύο επιλογές. Η μία είναι να στρώσουμε τα νάτσο σε ένα πιάτο και από πάνω να ρίξουμε όλη τη σάλτσα και να αφήσουμε κάποιος να παίρνει νάτσο από πάνω. Η μία είναι να τα βάλουμε ξεχωριστά, όπως έχω εδώ πέρα. Περιμένετε πού το. Να το. Να βάλουμε ξεχωριστά τη σάλτσα. Ξεχωριστά τα νάτσος και τις σάλτσες βέβαια, γιατί έχουμε μία sweet chili και μία γιαούρτι. Οπότε τα αφήνω πάνω σας. Πώς θέλετε? Θέλετε έτσι, κύριε σκηνοθέτα, ή θέλετε έτσι? Με το πιάτο. Κοίταξε, έτσι νομίζω ότι είναι πιο ξεκάθαρο τι ακριβώς έχουμε. Βέβαια με το πιάτο χάνουμε, γιατί όλα θα πάνε μαζί, αλλά αφού ο σκηνοθέτης είπε πιάτο, θα δώσω πιάτο και τελείωσε. Οπότε, παίρνω μία πιατέλα, ρίχνω τα νάτσος μου και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Από πάνω θέλουμε μία ωραία κουτάλα και κοιτάξτε εδώ, μην το λυπηθείτε, ρίξτε μπόλικο κιμά από πάνω, αυτή είναι η φιλοσοφία, ότι ο καθένας πρέπει να κάνει dipping. Καλό και το προηγούμενο που σας έδειξα, αλλά δεν το χρησιμοποιήσαμε γιατί αποφάσισε ο σκηνοθέτης μας να μην το κάνουμε. Οπότε, σκηνοθετικά πάντα πρέπει να πηγαίνουμε βάσει του σκηνοθέτη, αφού θέλει αυτό, αυτό θα πάρει. Οχ! Κοιτάξτε εδώ. Καταπληκτικό. Λοιπόν, chili con carne σε μόλις 10 λεπτά. Έχω από δίπλα sweet chili sauce, έχω από δίπλα sour cream για να μπορέσουμε να σερβίρουμε και το τυράκι που κράτησα το λίγο θα το ρίξω από πάνω. Γιατί είναι καυτή ακόμα η σάλτσα μου και θα λιώσω το τυρί από πάνω και θα φαίνεται υπέροχο. Και τα μυρωδικά που έχω κρατήσει θα τα ρίξω και αυτά από πάνω. Και κυρίες και κύριοι, αυτό εδώ
είναι το απόλυτο comfort food. Και πώς το τρώμε? Τραβάμε ένα νάτσος, έχει πάνω τη σάλτσα και απολαμβάνουμε. Κωνσταντί! Κωνσταντί! Κωνσταντίνε! Έλα. Και η Πολάν. Και. Φύγε κιόλας. Έτσι. Αυτά τα τυχερά έχουμε στην εκπομπή. Με το που τελειώσουμε το επεισόδιο θα δείτε ότι θα πέσουν όλοι πάνω σαν τους γλάρους, γιατί το φαγητό μας είναι υπέροχο. Είναι chili con carne, σε 10 λεπτά το φτιάχνετε, κάνετε ακριβώς ό,τι έχω κάνει και εγώ, βάλετε μπόλικο κοριανδρό από πάνω, ρίξτε το τυράκι, σερβίρετε με sour cream και sweet chili για κάποιον που θέλει να βάλει έξτρα chiliness ή να δώσει μία οξύτητα από τη sour cream, γιατί και τα δύο χρειαζόμαστε. Και νομίζω ότι αυτό θα γίνει το hit αυτής της εβδομάδας. Σούκου να το κάνετε. Να βγάλετε φωτογραφίες και να μου στείλετε σε όλα τα social media. Μην ξεχάσετε hashtag μια βαλίτσα γεύσης και μην ξεχάσετε να αγαπάτε εμένα, την Τόνια και τη Σίλια. Και λίγο τον Κωνσταντίνο. Λίγο όμως, όχι πολύ. Περισσότερο εμένα, μετά την Τόνια και μετά τη Σίλια. Και μετά τον Κωνσταντίνο. Και μετά τον σκηνοθέτη μας, εντάξει. Να αγαπήσουμε και αυτόν λίγο.